Λοιπόν, το λοιπόν. Πες το story. Γεια. Πες το story πως ως οικογένεια βάλαμε σε εφαρμογή τα ψυχοεκπαιδευτικά μας διδάγματα. Α, ναι. Πήγαμε να φάμε. Ήμασταν καλεσμένοι καταρχάς. Μας κάλεσαν κάποιοι φίλοι μας να πάμε να φάμε. Και αυτοί οι φίλοι μας έκλεισαν τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Το οποίο είναι εστιατόριο, ρε παιδί μου, περιφερειακό. Δεν είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, δεν είναι κυριλέ εστιατόριο. Ναι. Και μπήκαμε σε μια αίθουσα η οποία... Ήταν μια μεγάλη αίθουσα. Πάτανε 200 τετραγωνικά. Ναι. Περίπου. Η οποία είχε πολλά τραπεζιά. Πολλά τραπέζια άδεια. Άδεια η αίθουσα. Και είχε στη γωνία το τραπέζι που ήταν για τις δύο οικογένειες που ήμασταν για φαγητό. Εν τω μεταξύ, προτού πάμε στο εστιατόριο, εγώ ήμουνα στο αυτοκίνητο γιατί μιλούσα τηλεφωνική σε ένα space. Οπότε κατέβηκε ο Πάνος και τα παιδιά, κατέβηκαν και θα ερχόμουν εγώ πίσω με τον Λάκη. Δηλαδή 5 λεπτά να κάθισα στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εγώ παίρνω τηλέφωνο καλού κακού να ρωτήσω αν δέχονται σκύλους στο εστιατόριο. Τι είναι αγάπη μου. Ουράνιο τόξο. Α, τι ωραίο. Κοιτάξτε το ουράνιο τόξο, παιδιά. Ουράνιο τόξο, το βλέπετε. Φαίνεται καλύτερα με αυτό, για δες. Με τα γυαλιά ηλίου. Ουράνιο τόξο, το βλέπετε. Φορώ και εγώ γυαλιά ηλίου. Α, εντάξει. Βλέπετε το ουράνιο τόξο, παιδιά. Πού. Μπροστά στον ουρανό. Λοιπόν, εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο και μιλούσα στο τηλέφωνο. Και κατέβηκε ο Πάνος με τα μωρά και εγώ ήταν να πω μετά. Και πιάνω τον Πάνο τηλέφωνο πριν να κατεβάσω το Λακί και να ρωτήσω αν δέχονται σκύλους στο εστιατόριο. Και μου λέει ο Πάνος, νομίζω δεν δέχονται και ακούω από τη φωνή σου ότι νιώθεις άβολα. Ναι, ναι. Σου είναι έτσι πιεσμένο στο τηλέφωνο. Και ακόμη ένα αγριοφωνάρα στο βάθος του εστιατόρα να λέει, τι λέγε. Με πολύ αγάπη σας το λέω, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το σκύλο και διάφορα τέτοια. Και λέω εγώ στον Πάνο, δεν έχει τόπο να καθίσουμε έξω. Να ξύδα έξω έχει 34 τραπέζια άδεια. Είχε, αλλά δεν ήθελε να τα ενώσει κατά την κατεύθυνση που θέλαμε εμείς τέλος πάντων. Είπε, δεν μπορώ άνθρωπος... να τα ενώσω. Και ο άνθρωπος ήταν φανερό ότι ήθελε δύο πράγματα. Ή να κάτσουμε χωρίς το σκύλο ή να φύγουμε. Νομίζω να ήθελε να φύγουμε. Νομίζω να περίμενε να φύγουμε. Δεν αυτό... νομίζω να το κάνουν πολλοί να σηκώνονται να φεύγουν όταν βλέπουν να γίνει συμπεριφορά. Γι' αυτό τα είπα για αυτή τη σειρά. Λοιπόν, μπαίνω εγώ μέσα στην αίθουσα, βλέπω μια τεράστια αιθουσάρα. Έναν τραπέζι στο βάθος της αίθουσας, στη γωνία της αίθουσας, δίπλα από πόρτα και παράθυρο μεταξύ. Ναι. Και λέω, γεια σας, τι γίνεται. Και μου λέτε, ο κύριος λέει, δεν μπορούμε να βάλουμε σκύλο. Του λέω, συγγνώμη, είναι μια τεράστια άδεια αίθουσα. Μου λέει, κυρία, είναι οι κανονισμοί και μια φορά είχα δεχθεί κάποιον με σκύλο και ήρθε ένα άλλος με σκύλο και σκοτώθηκαν οι σκύλοι. Εντάξει, κάθε μη φιλικό εστιατόριο προς τα ζώα έχει να την πει ίδια ιστορία. Την ίδια ιστορία. Πάντα, όλοι. Όλοι είχαν ένα σκύλο που πήγαινε και τους επισκέφτηκε, πήγαινε να φάει. Έγινε σκυλοκαυγάς. Και έγινε σκυλοκαυγάς. Του λέω, εγώ είσαι σίγουρος, του λέω, ότι δεν μπορείς να κάνεις μια έκπτωση στους κανονισμούς σου. Εδώ είμαστε, δεν έχει άλλον κόσμο. Να έχει να μας φτιάξει το τραπέζι έξω, παιδί. Δεν μπορώ, κυρία μου, δεν μπορώ να βάλω τραπέζι έξω. Δεν μπορώ γιατί θα κλείσω το διάδρομο. Βλακίες. Αφού είχε δύο τραπέζια από τα στην άκρη της βεράντας, μπορούσε μια χαρά να βάλει. Οπότε εγώ κάνω ένα τσακ μες στον εγκέφαλο μου. Τόσο θέλω και θέλω παραπάνω. Και γυρίζω και λέω, εντάξει. Αν εσείς θέλετε να καθίσετε εδώ πέρα, είναι τέλειο τώρα να εντόξουν τώρα. Ναι, ναι. Τέλειο. Αν εσείς θέλετε να καθίσετε εδώ πέρα, καθίστε, εγώ δεν πρόκειται να φάω. Και λέω, θα πάω στην τουαλέτα, γιατί όντως ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Πάω στην τουαλέτα, θα επιστρέφω και καθώς επιστρέφω λέω, μα γιατί να χαλάσουμε τη μέρα μας, το γεύμα μας, που το κανονίσαμε με τους φίλους μας να πάμε να φάμε και γιατί να τρώμε σε έναν εχθρικό και τοξικό περιβάλλον. Οπότε εισηγήθηκα να φύγουμε. Ναι. Και...
Φεύγοντας. Προτού φύγουμε, εγώ επίτηδες πήρα το κινητό και έβγαζα ένα βιντεάκι τα άδεια τραπέζια και τους άδειους τοίχους, κανένα πρόσωπο. Ναι. Και ο κύριος ενοχλήθηκε με ήρθε το με βίντεο. Ήρθε με απειλητικές διαθέσεις και μου λέει μην το ανεβάσεις αυτό το βίντεο. Μην ούτε το είναι. Ανεβάσεις, να το σβήσεις. Και λέει στο φίλο μας, πες της να το σβήσει. Μπροστά στον άντρα μου λέει στο οικογενειακό μας φίλο, πες της να το σβήσει. Τώρα πρόσεξε στο, ότι ξέρει ποια είναι η γυναίκα του φίλου μας. Αφού πει πολλές φορές να φανεί εκεί. Ξέρει ότι δεν είμαι η δικιά του γυναίκα, αλλά και η δικιά του γυναίκα πάλι τι είμαι, η κόρη του, πες της να το σβήσει. Το πρόσεξε ότι κυρίσει και του είπε, πες της να το σβήσει. Ό,τι να είναι. Επίσης ζήτησε από τη δικιά μας παρέα να υποστηρίξει αυτόν. Ναι, και κυρίζει και λέει στο φίλο μας, εσύ που είσαι φίλος μου θα με υποστηρίξεις. Και αυτόν τι ήταν, αγάπη μου. Τριγωνισμός. Τριγωνοποίηση. Και κλαψο μόνιτορ ιστριονική φάση. Κλάψο μόνιτορ ιστριονική φάση. Εγώ το είπα κλάψο μόνιτορ. Κλάψο μόνιτορ ιστριονική φάση. Ένας άντρας μεγάλος είναι μεταξύ. Πιο μεγάλος από την ηλικία μας πρέπει, και 55. Εν τω μεταξύ σε κάποια φάση λέει δεν με αφήνει η τάδε και λέει το όνομα μιας μεγαλύτερης γυναίκας η οποία μαγείρευε στο εστιατόριο. Ίσως είναι και η διοχτήτρια του εστιατόριου με την οποία έχουν κάποια συγγένεια, ναι. Ναι. Βγαίνει η γυναίκα έξω και λέει μα είναι μικρό το σκυλάκι, αν είναι μικρό να το φέρετε. Της λέει ο φίλος μας, όχι είναι μεγάλος. Και φύγαμε. Και τι έγινε, πήγαμε σε έναν άλλον εστιατόριο, το οποίο είχε εξαιρετικό φαγητό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το σέρβις, η εξυπηρέτηση. Φάγαμε και εμείς δηλαδή, όχι, κύρια, όχι ο κύριος από τα βόρεια προάστια, δεν τρώω και αρνί. Φάγαμε και κλέφτικο, αρνί κλέφτικο, τσούρα. Και κατσίκι κλέφτικο φάγαμε και φάγαμε και πολύ ωραίες κουπέπια. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία τα σοφταλιά που ήταν χειροποίητα και πολύ ωραία σουβλάκια και πολύ ωραία μπριζόλα χοιρινή και φάγαμε μια χαρά. Και το ευχαριστηθήκαμε και θα ξαναπάμε σε εκείνον το εστιατόριο. Έκατσε και ο Λάκης και φάει και τα κοκαλάκια. Έφαγε και τα κόκκαλα του Λάκης. Ο Λάκης ως συνήθως ήταν ήσυχος, πανήσυχος. Ούτε που καταλαβαίνεις ότι είχε σκύλο. Και θα πούμε σε ποιον εστιατόριο πήγαμε. Πήγαμε στο εστιατόριο Μαρίνα στην Κοφίνου να πάτε. Είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εστιατόριο Μαρίνα στην Κοφίνου. Έχει αυθεντική κυπριακή κουζίνα. Πολύ νοστιμα. Και η σαλάτα του ήταν πολύ φρέσκα. Μου είπε τη σαλάτα ενός εστιατορίου. Καταλαβαίνεις την ποιότητα του εστιατορίου. Ναι, είναι τέλεια. Και τη φρεσκάδα, εσύ έφαγε σουβλάκια, σουφταλιά. Α, επίσης έφαγαμε στρουθιά με ταυκά. Τέλειο κι αυτό. Ναι, ήταν μια ομελέτα με κάτι χόρτα μέσα. Εγώ δεν δικαιούμουν να φω τα χόρτα, αλλά τα φάγα. Το παραδέχομαι. Την αμαρτία μου την εξομολογούμε ότι έφαγα στρουθούθκια με τα αυκά. Τα στρουθούθκια. Τα στρουθκιά. Ρε. Μα πώς το λέγεται, έχει ακόμα τσακρίθκια. Τσακρίθκια. Τσακρίθκια στρουθούθκια, δείτε. Τσακρίθκια είναι κάτι χορταράκι έτσι λεπτά, με πικρή γεύση, σαν ραδίκια, αλλά πολύ μικρά άγρια, τα οποία σαν λαχανίδες άγριες που τις... Τώρα εγώ δεν ξέρω το αντίστοιχο στα ελληνικά, δεν ξέρω. Λαχανίδες νομίζω, άγριες λαχανίδες, χωρίς να είμαι σίγουρη. Ζώχια, δεν ξέρω. Το έφαγα πάντως, νομίζω είναι ζώχια, αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρη. Το έφαγα και την... Έφαγε και το παιδί μας τις πατάτες τις τηγανιτές όλες. Φυσικά. Του πιάτου του, του πιάτου της αδερφής της και του αδερφής του και του πιάτου του κεντρικού. Και όλων των πιάτων. Και όλων των πιάτων, όλες. Επειδή τις καθημερινές ημέρες δεν τρώμε υδατάνθρακες, τους βρήκαμε στο εστιατόριο και του τσακίσαμε το παιδί μας. Δεν πειράζει, είναι στην ανάπτυξη. Ωραία ήταν. Και ο καφές ήταν καλός, όλα καλά. Αν θέλετε να πάτε Σάββατο Κυριακή να φάτε έναν ωραίο κυπριακό τραπέζι στο εστιατόριο Μαρίνα στην Κοφίνου, πολύ καλό εστιατόριο, pet friendly, φιλικό για τα ζώα, έφερε του και νερό ο κύριος. Βέβαια. Σε έναν ωραίο δοχείο μεταλλικό που είναι ειδικό δοχείο για ζώα, έφερε και νερό. Και καθαρότατο, ευγενέστατο περιβάλλον. Όχι μάνα μου, εγώ δεν ξαναπάω. Το έχω κάνει στο παρελθόν να φάω σε τοξικά περιβάλλοντα. Όχι. Θα γίνει πέτρα στο στομάχι μου το φαΐ μου μαγειρεύει ένας τοξικός. Είπα του το Τζόλιο, δεν μπορώ να φάω φαΐ μου μαγειρεύει εσύ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ξέρεις, όπως μπορείς να πας σε ένα ραντεβού στα τυφλά
και αν δεις έναν άνθρωπο που σου βγάζει τοξικότητα, μπορείς να σηκωθείς να φύγεις. Έτσι και σε ένα εστιατόριο να μην πας και δεις ότι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, που ο ιδιοκτήτης είναι όλη η καρδιά του εστιατορίου, η ψυχή του εστιατορίου, ότι συμπεριφέρεται αγενός. Ναι, ναι. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές σε μαγαζιά κυρίως. Μαγαζιά με ρούχα και τέτοια. Διάφορα μαγαζιά. Άμα δω ότι ο πολιτής είναι ψυχούλα, γεια σας, φεύγω. Φεύγεις, ε. Και εγώ το κάνω πλέον, αλλά παλιότερα μπορεί να ντρεπόμουν, να σκεφτόμουν μα μας κάλεσαν οι φίλοι μας, μα είναι ντροπή από τους φίλους μας. Φυσικά οι φίλοι μας ήταν μαζί μας, σηκώθηκαν μαζί μας, έφυγαν, πήγαμε αλλού να φάμε μια χαρά. Ενώ δεν οι φίλοι μας είπαν ας πάμε, πάμε παρακάτω να βρούμε άλλο εστιατόριο, το βρήκαμε αυτό που ήταν εξαιρετικό, και μάλιστα οι φίλοι μας είπαν ότι θα ξαναπάμε και εμείς σε το εστιατόριο. Άρε φίλε, άρε φίλε. Πω. Να σου πω, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να έλεγε με ευγένεια ότι λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας ξυπνήσω με το σκύλο, λυπάμαι. Ήταν όμως τοξικός. Με αγάπη σου το λέω, making full, με αγάπη σου το λέω, τέτοιε μου, και έλεγε το όνομα του φίλου μας, και έλεγε με αγάπη σου το λέω φίλε, αλλά εσύ θα με καταλάβεις, δηλαδή, τι ανάγκη υπάρχει να δημιουργήσεις ανάμεσα σε μια παρέα που έρχεται να φάσεις τους τετώρες σου, να δημιουργήσεις έρηδες. Να τους διχάσεις, ναι. Τι μακιαβελισμός είναι αυτός? Δεν νομίζω, τι ξέρω το αν είναι, αν φτάνει αυτό το επίπεδο. Κλάψω φάση πεθερική, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πεθερική? Ναι, η κακιά πεθερά. Και ήταν η κακιά πεθερά. Σαν μια κακιά πεθερά που κλάψω μου από αυτόν. Ναι. Και προσπαθεί να χωρίσει τους άλλους, να δημιουργήσει θέματα. Εντάξει. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Εγώ το βιντεάκι το βγάλα για να το βγάλω, δεν θα το δείξω. Γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μπορεί να είναι κάποιος που εργάζεται εκεί και ο ιδιοκτήτης να είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν θα κάνω ζημιά σε κανένα. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε, εντάξει. Όχι. Αλλά το έβγαλα επίτηδες έτσι για να νιώσει λίγο τις συνέπειες των πράξεων του. Ήταν εντυπωσιακό όμως, μια άδεια, εντελώς άδεια αίθουσα τόσο μεγάλη. Να μας πει ότι δεν γίνεται, γιατί μέσα σε 20 λεπτά όλο αυτό θα έχει γεμίσει. Όλο αυτό θα έχει γεμίσει μέσα σε 20 λεπτά και μάλιστα μπορεί να. Και εκτός του ότι θα έχει γεμίσει, υπάρχει περίπτωση να έρθει κι άλλος μεγάλος σκύλος και εγώ να τον βάλω μέσα και αυτοί να τσακωθούν και τρέχα γύρευε. Εντάξει. Έτσι έλεγε. Ναι. Α, δεν τα ακούσα του τα ουλά. Ναι, ναι, ναι. Τρέχα γύρευε. Γιατί όμως οι άνθρωποι να μην έχουν σε την ελάχιστη τρυφερότητα για ανθρωπισμό, ρε φίλε. Κρίμα, ε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να δουλεύει έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Και στο κανάλι, ρε αγάπη. Και στο κανάλι που πέθετε είναι το δικό μας εστιατόριο, κύριε Ποντίνα. Εντάξει. Για να πω σε κάποιον να φύγει, πρέπει να κάνει κάτι πάρα πολύ εχθρικό, κάτι πολύ τοξικό, κάτι που να βλάψει τους υπόλοιπους, όντως να τους είναι βλαπτικό προς τους υπόλοιπους για να ζητήσω σε κάποιον να αποχωρήσει, να το βάλω σε αποκρύψη. Να πω κάτι τώρα σχετικά με αυτό το θέμα. Έχει τύχει κι αλλού να πάμε και να μην θέλουμε το σκύλο. Αλλά μπορεί να είναι και οι συνθήκες κάπως διαφορετικές. Το να πας σε ένα εστιατόριο που είναι, ξέρω εγώ, μέσα στο καλοκαίρι, high season, να είναι τίγκα στον κόσμο, και να σου πούνε, ας πούμε, ότι δεν θέλουμε το σκύλο εδώ πέρα, ή να το καταλάβω. Πάμε να ψάξουμε και πιο πέρα. Αλλά να είναι άδεια η αίθουσα, ρε φίλε. Να έχουμε κράτηση. Έχουμε... Οι φίλοι μας όλες τις προηγούμενες φορές που πήγαν να έχουν σκύλο, αλλά άκουσε τι είπε ο φίλος μας. Λέει, και εμείς όταν ερχόμαστε με το δικό μας σκύλο, μερικές φορές το δέχεται, μερικές φορές δεν το δέχεται. Άρα ήξερε αυτός από πριν ότι οι φίλοι μας στο παρελθόν είχαν υποκύψει τις ιδιοτροπίες του και έπαιζε την οτύπωση. Ερώμησε ότι έπαιζε σίγουρο παιχνίδι. Σου λέει, αφού έχει τύχει και στο παρελθόν τη μια φορά να τους δεχτώ με το σκύλο, ναι, ναι, και να τους βάλω μέσα, και την άλλη φορά να σου πω δεν σας δέχω με το σκύλο, και αυτοί να πάρουν το σκύλο τους στο αυτοκίνητο. Ας το κάνω τώρα που είναι, ξέρω εγώ, και μια μέρα που θα έχει κόσμο. Μπορεί όντως να έχει κόσμο μετά. Ούτε καν είχαμε διάθεση να στρίψουμε προς τα πίσω να πάμε να δούμε αν είχε κόσμο ή όχι. Μα ενδιαφέρει. Μπορεί να έχει, μακάρι να έχει ο άνθρωπος κόσμο. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ παίζω σίγουρο παιχνίδι. Αφού αυτοί ήταν τόσο υποτακτικοί τις προηγούμενες φορές και τους έλεγα σήκω σηκώνοντα, τους έλεγα κάτσε κάθοντα, θα τους το πω και τώρα. Ένε λοάρκα σε καλά όμως. Δεν ήξερε με ποιους είσαι να κάνω.
Και εσένα δεν σε πήρε είδηση. Εσύ σου είναι έτοιμος πάντως. Εγώ ήμουν έτοιμος όταν έκανε το μάγκα για να σβήσει το βίντεο. Ήσουν έτοιμος να αρχίσεις. Ναι. Ήσουν έτοιμος να το στολίσεις. Ω, ναι. Ο Πάνος είναι πάρα πολύ ήρεμος, αλλά άμα βλέπει την αδικία, εξανίσταται. Ναι. Και σε αυτό μοιάσαμε, ναι. Και είπαμε και στα παιδιά μας ότι όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν είσαι, δεν είσαι υποχρεωμένος να ανέχεσαι την τοξικότητα. You don't have to, you just don't have to. Και ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι έχει τόσο πολύ κόσμο ο οποίος καταπίνει τοξικότητα, αναβέρτα κουβέρτα και νομίζει, πιστεύει πως δεν έχει άλλη εναλλακτική. Κρίμα, ε. Ναι, κρίμα. Άνθρωποι, για παράδειγμα, οι οποίοι παραμένουν μέσα σε τοξικές σχέσεις, τοξικούς γάμους, δεν κόβουν σχέσεις με τοξική ευρύτερη οικογένεια. Δεν ξέρω, εμένα πλέον φαίνεται μου αβάσταχτο, όχι δυσβάσταχτο, αβάσταχτο το να είσαι σε έναν τραπέζι να φας, στο οποίο υπάρχει εχθρότητα και εχθρικότητα. Το έχω φάει πολλές φορές σε εχθρικά τραπέζια, ε. Έχω φάει πολλές φορές. Χρόνια ολόκληρα έτρωγα σε εχθρικά τραπέζια. Χρόνια ολόκληρα ίσως και να κατέβαζα το φαΐ βουλιμικά για να μην νιώθω τη στενοχώρια και την απόρριψη. Τη στενοχώρια για την απόρριψη μου βιώνα. Δεν μπορώ να το βιώσω ξανά. Δεν χρειάζεται. Ζαμέ. Ζαμέ τον ζαμέ. Τον ζαμόν. Τον ζαμόν. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί. Εντάξει ρε παιδί μου, φτάνει σε ένα σημείο που ακόμη και το σώμα σου αγανακτά. Εγώ πραγματικά νιώσα το στομάχι μου να δένεται κόμπον εκείνη την ώρα. Όσο πεινασμένη και αν ήμουν, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω φίλο στο στόμα μου. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε και που πήγαμε. Τέλεια. Στιατόριο Μαρίνα στην Κοφίνο, εξαιρετικό. Αυτά, εν μαξί δεν μας έχουν δώσει άνθρωποι για διαφήμιση. Όχι, τίποτα. Ο φίλος μας εκάλεσε πλήρωσε το τραπέζι κανονικά, ούτε είπαμε κάτι στους ανθρώπους εκεί. Απλώς σκέφτηκα εγώ, αντί να κάνω ένα βίντεο δυσφήμισης για έναν τοξικό τύπο, κάνουμε οποίος, να κάνουμε ένα βίντεο διαφήμισης για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν φιλόξενοι, οι οποίοι ήταν ανθρώπινοι και οι οποίοι ήταν ζεστοί και τρυφεροί. Λίγη ανθρωπιά, ρε φίλε. Ναι. Αυτά. Αυτά. Bye. Bye. Yeah.